όσο μπαίνουμε, όσο είμαστε στο χειμώνα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε τις λίγες ημέρες που επιτρέπεται το λαγοκυνήγι, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο δηλαδή, είναι οι καιρικές συνθήκες. Και όσο προχωράει ο χειμώνας, οι βροχοπτώσεις είναι πιο έντονες και πολλές φορές πολλούς από εμάς μας κάνουν να χάνουμε την κυνηγητική μας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα μου βήματα που έκανα σαν λαγοκυνηγός, τη βροχή τη θεωρούσα σαν έναν απαράβατο κανόνα, ότι δεν θα έπρεπε να πάω στο βουνό γιατί δεν υπήρχαν ίχνη. Περνώντας τα χρόνια και κυνηγώντας και με κάποιους φίλους, διαπίστωσα ότι δεν είναι έτσι. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι έτυχε ημέρες οι οποίες είχαν πολύ βροχή τη νύχτα και η βροχή έκοβε αρκετές ώρες ή μία-δυο ώρες ενώ είχε ξημερώσει, απελευθέρωναν τα σκυλιά τους, τα οποία έπιαναν ίχνη, ιχνηλατούσαν και έφταναν στο γιατάκι. Πολλοί θεωρούν ότι αν βρέξει, αν όλη την νύχτα βρέχει, ο λαγός θα συνεχίσει να μετακινείται και την ημέρα. Αυτό συμβαίνει όταν τον λαγό τον βρει η βροχή μέσα στο γιατάκι. Παραδείγματος χάρη, αν η βροχή πιάσει 2 η ώρα 3 το μεσημέρι, ενδεχομένως αυτός να χρειαστεί να αλλάξει γιατάκι μετά από κάποια ώρα και να κάνει μια μικρή μετακίνηση για να αλλάξει μια θέση η οποία θα προστατεύεται καλύτερα. Μάλλον η βροχή θα του δημιουργεί πρόβλημα στο σημείο που θα πιάσει εκ νέου γιατάκι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι κανόνες όσον αφορά το κυνήγι με τη βροχή. Ένας από αυτούς είναι η επιλογή της περιοχής. Τα μέρη που έχουν πολλά χορτάρια, τα μέρη που δεν στραγγίζουν εύκολα τη βροχή, δεν έχουν μικρές κλίσεις και είναι κυρίως από πετρώματα τα οποία δεν απορροφούν ή δεν έχουν απορροή στο νερό, δεν είναι καλά για το κυνήγι με βροχή. Πάντα όταν βρέχει, όταν έχει βρέξει ή κατά τη διάρκεια της βροχής, μπορείς να κυνηγήσεις σε μέρη τα οποία έχουν, όπως είπα, κλίσεις και διαλέγεις μέρη τα οποία είναι μυλίστρες ή χαλκοδέρες, όπως τοπικά λέγεται σε διάφορες περιοχές, τα μέρη τα στραγγερά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σκυλιά βρίσκουν πιο εύκολα ίχνος δωρού, συνήθως όμως οι ιχνηλασίες είναι μικρότερες, θέλεις δηλαδή να έχει μια καλή πυκνότητα το μέρος για να μπορέσεις να κάνεις κυνήγι σε αυτή την περίπτωση. Και συνήθως οι ιχνηλασίες είναι μικρότερες, είναι δηλαδή των 100, 200, 300 μέτρων και ψάχνουν τα σκυλιά τα τελευταία ίχνη. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές το κυνήγι με υποβροχή να είναι άκρος αποδοτικό και μάλιστα στην περίπτωση που κυνηγάμε με καταδίωξη, όταν ο λαγός ξεφωλιαστεί σε τέτοιες συνθήκες, πραγματικά τα σκυλιά τον χάνουν πάρα πολύ δύσκολα και η καταδίωξη είναι πολύ πιεστική. Οπότε θα έλεγα ότι βασικός γνώμονας για να πάμε για κυνήγι δεν είναι η βροχή. Βέβαια, δεν θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής, δηλαδή εννοώ μια βροχή στην οποία θα μας αφήνει και εμάς να κυκλοφορήσουμε έξω από το αυτοκίνητο. Οπότε το μοναδικό, θα έλεγα, εφόδιο που θα έπρεπε να έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση είναι η καλή μας διάθεση για να πάμε να κυνηγήσουμε, άσχετα αν θα βραχούμε ή όχι.